Και πάμε στην τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε 12 ατομικές μιλόπιτες με 4 μόλις μήλα, λίγη αγάπη και βέβαια, άμα ακολουθήσετε τις οδηγίες μου, θα βγουν οι πιο νόστιμες μιλόπιτες που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για τα μιλοπιτάκια με σφολιάτα θα χρειαστούμε 4 μήλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 50 γραμμάρια κονιάκ, 1 τρίτο από ένα κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, μισό κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ σε σκόνη, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 πρέζα αλάτι, 850 γραμμάρια σφολιάτα χρυσή ζύμη και 1 κρόκο αραιωμένο με 1 κουταλιά της σούπας νερό. Για το σερβίρισμα, ζάχαρη άχνη και κανέλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθαρίσουμε τα μήλα. Η μόνη διαδικασία στην όλη συνταγή είναι να καθαρίσουμε τα μήλα. Μπορείτε να το κάνετε με πίλερ, μπορείτε να το κάνετε με μαχαίρι, μπορείτε να το κάνετε όπως θέλετε. Εσύ πώς θα το κάνεις, φίλε Μπελέση? Και τη φλούδα. Η φλούδα δεν είναι πολύ ωραίο να μπει σε αυτή τη συνταγή, η αλήθεια είναι. Λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω. Γιατί δεν θα βράσει τον ίδιο χρόνο που θα βράσει το υπόλοιπο μήλο, η γέμισή μας θα λιώσει και θα έχουμε μόνο κομμάτια φλούδας μέσα. Οπότε στις τέτοιες συνταγές δεν θέλουμε φλούδα. Το εσύ το ήξερες, αλλά δεν το είπες. Δεν το είπες. Οπότε, έτσι όπως είναι, βγάλετε τη φλούδα. Εντάξει, σε αυτή τη συνταγή, όντως, άμα έχετε κάποια χτυπημένα μήλα ή μήλα που δεν σας αρέσουν, μπορείτε να τα βάλετε. Γιατί θα τα κάνουμε γλυκό, οπότε δεν θα φαίνεται καθόλου. Είναι μια καλή ευκαιρία να αξιοποιήσετε και οτιδήποτε μήλα θεωρείτε ότι έχουν χτυπηθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μήλα θέλετε. Και το φανταστικό της συνταγής είναι όντως ότι με 4 μήλα θα φτιάξουμε 12 ατομικές μιλόπιτες. Λοιπόν, το τρίτο μιλαράκι τελείωσε. Πάμε και για το τελευταίο, εδώ. Αρέθηκες, Μπελές? Όχι, παρακολουθώ. Και τελειώσαμε τα μιλαράκια μας, μια χαρά. Φλούδες πάνε στην άκρη. Και αρχίζουμε να κόβουμε ωραία κυβάκια τα μήλα μας. Κόβουμε το μήλο εδώ και εδώ. Λοιπόν, σιγά σιγά καθώς τελειώνω τα μήλα μου, να βάλω μπρος και την τηγανάρα μου πάνω στη φωτιά. Εδώ. Να ρίξω αυτά τα μήλα που έχω ετοιμάσει ως τώρα μέσα. Δεν χρειάζεται να κάψει το τηγάνι σας. Θέλουμε να κάνουμε μια ωραία μαρμελάδα. Το μήλο είναι φανταστικό υλικό, από τα πιο φθηνά φρούτα που μπορούμε να πάρουμε. Βέβαια, το μήλο μεταμορφώνεται πραγματικά όταν το ψήνουμε. Και γι' αυτό έχω βάλει ένα πράσινο, ένα κόκκινο μήλο. Γιατί θέλουμε διαφορετικές υφές. Γενικά το κόκκινο μήλο λιώνει περισσότερο από το πράσινο. Οπότε στις συνταγές που θέλουμε όντως να διαλυθεί το μήλο, βάζουμε κόκκινο. Στις συνταγές που θέλουμε να κρατήσει την υφή του το μήλο, βάζουμε πράσινο. Εδώ πέρα βάζουμε και τα δύο, γιατί θέλουμε διαφορετικές υφές. Όντως θα μπορούσατε να βάλετε και ό,τι άλλα μήλα έχετε. Pink Lady ή κάποια ξινόμηλα, τα cooking apples που λέμε. Τα μήλα ουσιαστικά που δεν κάνουν για καμία άλλη χρήση, μόνο για μαγείρεμα. Και πραγματικά όντως να έχετε διαφορετικές γεύσεις. Γιατί δεν έχει σημασία άμα είναι όξινο το μήλο, επειδή θα ρίξουμε τη ζάχαρη. Εμείς θέλουμε τα αρώματα του μήλου και τη γλυκύτητα τη δώσουμε εμείς. Οπότε, ρίχνω τα μήλα μέσα στο τηγάνι, θα προσθέσω βροχιδόν όλα τα υπόλοιπα μου υλικά, ζάχαρη, κονιάκ και τα μυρωδικά μου, γαρίφαλο, τζίντζερ, κανέλα, μία πρέζα αλάτι και θα σιγοψίσω για περίπου 10-15 λεπτάκια μέχρι που να δέσει η μαρμελάδα μου, να γίνει ωραία σεξι και θα την αφήσω στην άκρη να κρυώσει για να ετοιμάσω τα μιλοπιτάκια μου. Μπορεί να θεωρείται κατεξοχήν αμερικανικό επιδόρπιο, ωστόσο η ανακάλυψη της μιλόπιτας δεν ανήκει στους Αμερικανούς. Θεωρείται ότι εφευρέθηκε στη Μεσαιωνική Αγγλία, ενώ η σύγχρονη συνταγή για μιλόπιτα με κρούστα δημιουργήθηκε αρχικά και τελειοποιήθηκε από τους Ολλανδούς. Και η γέμιση μου έχει κρυώσει, είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που έχει γίνει. Σε αυτό το σημείο μην αρχίσετε να την τρώτε, γιατί είναι πεντανόστιμη, γιατί χρειαζόμαστε να γεμίσουμε τα μιλοπιτάκια μας. Δεν υπάρχει. Και τώρα ήρθε η ώρα να τα φτιάξουμε. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σφολιάτα χρυσή ζύμη. Φτιάχνεται με τα πιο αγνά υλικά και περιέχει δύο αφράτα και εύπλαστα φύλλα σφολιάτας, τυλιγμένα ξεχωριστά για να μην κολλάνε.
Χρειαζόμαστε και τα δύο φύλλα. Το ένα θα πάει για βάση, το άλλο θα πάει για καπάκι. Οπότε, πολύ απλά ανοίγουμε τη συσκευασία. Εδώ. Και το μόνο που είχαμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε τη σφολιάτα από την κατάψυξη και να την αφήσουμε 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Όχι σε ζεστό σημείο, σε θερμοκρασία δωματίου, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θέλουμε και τα δύο φυλλαράκια. Οπότε βγαίνει αυτό. Και πάμε με το πρώτο φύλλο να ετοιμάσουμε πρώτα απ' όλα τη βάση μας. Ανοίγουμε το φυλλαράκι μας εδώ. Και έτσι όπως είναι, απλώνουμε πάνω στο ξυλοκοπίσμα, στο μάρμαρο ή όπου αλλού θέλουμε. Λίγο θα πάρετε τον πλάστη, δεν θα πατήσετε. Ίσα-ίσα θα ισιώσετε τη σφολιάτα. Δεν απλώνουμε, βλέπετε ίσα-ίσα περνάω τον πλάστη από πάνω. Άμα δεν έχετε πλάστη και έχετε μία μεμβράνη, περάστε μία μεμβράνη. Και τώρα θα χωρίσουμε στα 12 τη σφολιάτα μας. Πώς? Θα κόψουμε στα 3 εδώ. Και στα 4 εδώ. Πολύ προσεκτικά. Και εδώ. Και εδώ. Άρα έχουμε 12 υπέροχα κομμάτια. Τώρα, με το άλλο φύλλο, απλώσουμε και το άλλο. Με το άλλο φύλλο θα κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Πάλι με τον πλάστη λίγο θα ισιώσουμε. Εδώ. Και θα χωρίσουμε πάλι στα 12. Και τι θα κάνουμε, θα πάρουμε και θα ρίξουμε τη γέμιση στα 12 φυλλαράκια μας, εδώ. Θέλω να χωρίσετε ακριβώς τη γέμιση στα 12, ό,τι περισσέψει το βάζουμε στα υπόλοιπα. Θέλουμε να γέμιση εδώ και εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να καπακώσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πάρτε ένα από τα κομμάτια από δίπλα και κοιτάξτε τι θα κάνετε. Έτσι όπως είναι, θα το πάρετε μπροστά σας. Θα το κάνετε γωνίτσα, εδώ τυροπιτάκι. Και θα πάρετε το μαχαίρι σας και θα κόψετε σε 3 σημεία. Ένα πιο μεγάλο, ένα μικρότερο και ένα μικρότερο. Εδώ. Καθώς θα ανοίξετε. Εδώ. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο σχηματάκι, όπου ουσιαστικά θα κολλήσουμε πάνω στο φύλλο σφολιάτας. Εδώ. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε, βάζουμε από πάνω. Και κοιτάξτε τι όμορφο που έχει γίνει. Οπότε, το πρώτο μου πιτάκι είναι έτοιμο. Έτσι όπως είναι, θα μεταφέρω πάνω στη λαδόκολλα και στο ταψάκι μου. Και θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με τα υπόλοιπα. Παίρνω μπροστά μου, κάνω τυροπιτάκι, εδώ. Παίρνω το μαχαίρι και κόβω σε 3 σημεία. 1, 2, 3. Ανοίγω. Εδώ. Με αυγό. Καλύπτω. Και βουαλά. Θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με τα υπόλοιπα. Και το τελευταίο μας εδώ, κόβουμε πολύ εύκολα. Όταν θα τα ψήσουμε στο φούρνο θα γίνουν τόσο εντυπωσιακά, θα το δείτε και εσείς στο τέλος. Αυγουλάκι. Και από πάνω, το καπάκι του. Πιέζουμε λίγο με τα χέρια να κολλήσουν οι άκρες και βάζουμε πάνω στο ταψί με τη λαδόκολλα. 1, 2. Θα λείψω με έξτρα κρόκο από πάνω. Πάντα στη σφολιάτα να λείφουμε με έξτρα κρόκο για να πάρει ωραίο χρώμα. Και ποιος είναι ο κανένας φίλε μπελέση για τη σφολιάτα στο φούρνο? Προθερμασμένος φούρνος, καλή θερμοκρασία. 100% προθερμασμένος φούρνος και το άλλο που είπες ήταν χαζομάρα. Άμα βάλουμε τη σφολιάτα σε χαμηλή θερμοκρασία, θα φάμε ένα λάθος προϊόν.
Η σφολιάτα πάντα ψήνεται από 190 βαθμούς και πάνω. Ποτέ κάτω από 190, ποτέ 180. Σε 180 δεν φουσκώνει και δεν γίνεται τραγανή. Οπότε, όταν έχεις να ψήσεις σφολιάτα στο φούρνο σου, πόσο το ψήνεις? 190 και πάνω. Το πιάσαμε? Μπράβο, έτσι θα πάρουμε το απόλυτο αποτέλεσμα στη σφολιάτα. Τώρα, αυτά μπαίνουν στο φούρνο. Καλό θα ήταν να μην τα βάλετε μαζί, να βάλετε μια το ένα, μια το άλλο. Αλλά άμα τα βάλετε μαζί, φροντίστε να αλλάξετε θέση το ένα με το άλλο. Θα ψήσουμε για 25 με 30 λεπτάκια περίπου, μέχρι που να γίνουν τραγανά απ' έξω, super sexy, και θα σερβίρουμε κατευθείαν μόνο με άχνη ζάχαρη και κανέλα. Και οι μιλόπιτές μου είναι έτοιμες. Κοιτάξτε εδώ πόσο εντυπωσιακές που γίνανε, τις βλέπετε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και πόση ποσότητα, έτσι. Πάρτι να έχεις και να καλέσεις φίλους, κατευθείαν βγάζεις τις μιλόπιτες αυτές και θα πάθουν όλοι σοκ. Και άμα είναι καλή η σφολιάτα, κοιτάξτε πόσο πολύ φουσκώνει και πόσο ωραία που γίνεται. Εδώ πέρα όντως έχει να κάνει με την ποιότητα της σφολιάτας. Άμα η σφολιάτα δεν είναι ποιοτική, το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Η συγκεκριμένη που χρησιμοποιήσαμε είναι τέλεια και κοιτάξτε εδώ πόσο φούσκωσε. Θα ρίξουμε από πάνω ζάχαρη, άχνη και κανέλα και πείτε μου ποιος δεν λιγουρεύεται να δοκιμάσει αυτές εδώ τις μιλόπιτες. Θα σερβίρω εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Άντε, γεια. Για τα μιλοπιτάκια με σφολιάτα, ξεφλουδίζουμε τα μήλα και αφαιρούμε τον πυρήνα. Κόβουμε τα μήλα σε μικρά κυβάκια και τα βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το κονιάκ, το γαρίφαλο, το τζίντζερ, την κανέλα, αλάτι και σιγοβράζουμε σε μέτρια φωτιά. Αφαιρούμε και αφήνουμε στην άκρη για να κρυώσει το μείγμα. Ανοίγουμε το ένα φύλλο σφολιάτα στον μπάγκο εργασίας μας και περνάμε απαλά με ένα πλάστη για να ισιώσει. Χωρίζουμε σε 12 τετράγωνα και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για το δεύτερο φύλλο. Μοιράζουμε τη γέμιση στα 12 κομμάτια σφολιάτας και απλώνουμε περιμετρικά τον αραιωμένο κρόκο. Τα υπόλοιπα 12 τα διπλώνουμε διαγώνια και χαράζουμε με ένα μαχαίρι σε 3 σημεία. Καλύπτουμε τα κομμάτια με τη γέμιση και μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Απλώνουμε τον αραιωμένο κρόκο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς. Αφαιρούμε και σερβίρουμε με ζάχαρη, άχνη και κανέλα. Δεν θες να πάρεις τώρα μία να δοκιμάσεις? Τις θέλω όλες, όχι μία, αλλά εντάξει, μία θα με φτάσει. Θα σου δώσω μία, έλα. Θες και εσύ μπελέση? Βέβαια. Πάρε δώσε και μία στον μπελέση. Θα τα δώσω και στον μπελέση. Και αυτή είναι για μένα, Πανάγια. Ευχαριστούμε. Τίποτα, αγόρι μου. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ φυλοποίηση που υπάρχει. Έχουν ξεχωρίσει όλα τα φύλλα στη σφολιάτα μέσα και ουσιαστικά έχουμε το απόλυτο αποτέλεσμα. Η μιλόπιτα αυτή είναι όνειρο. Αφρό.